Να καλωσορίσουμε τους τραγουδιστές μας. Στέλιο Διονυσίου, καλώς ήρθες ακόμα μια φορά. Καλώς σας βρήκα, ακόμα μια φορά. Μεγάλη μου χαρά, μεγάλη μου τιμή που βρίσκομαι σε αυτή την υπέροχη εκπομπή σήμερα για την αγαπημένη μου τη Λίνα. Θέλω να πω ότι με τη Λίνα γνωριζόμαστε από το 96. Ήταν τα πρώτα μου βήματα στο τραγούδι. Ήταν μια παράσταση που είχαμε κάνει με την Άλκη Πρωτοψάλτη στο Ρόδον. Το Ρόδον ήταν στην οδό Μάρνης. Δεν υπάρχει τώρα πια αυτό το μαγαζί. Ναι. Η πρώτη μου, αν θέλεις, έτσι, εμπειρία με τη Λίνα, με το Σταμάτη, με τον Ανδρέα τον Βουτσινά, που ήταν μια παρέα τότε και πραγματικά έχω να θυμάμαι τα καλύτερα, τα πιο υπέροχα. Εκεί βασικά διδάχτηκα. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι για μένα ήταν ένα πολύ 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 μεγάλο σχολείο. Και είμαι πολύ χαρούμενος που τα πρώτα μου βήματα τα έκανα δίπλα στη Λίνα. Πολύ σημαντικό, Να καλωσορίσουμε την Ελένη Δήμου. Καλώς ήρθες. Καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ μπορώ να σας πω ότι εχθές που έκανα πρόβα, παρουσία της Λίνας, μετά από τόσα χρόνια πορείας στο ελληνικό τραγούδι, είχα τρακ. Και αυτό σημαίνει για δύο λόγους. Συμβαίνει. Ο ένας λόγος είναι ότι για μένα η Λίνα είναι ένα πολύ πολύ σημαντικό πρόσωπο και στη ζωή μου και την επαγγελματική μου ζωή. Είμαι ευγνώμων που την έχω γνωρίσει από τη δεκαετία του 80. Η Λίνα είναι φως και όποιος πήγε για λίγο κοντά της, πήρε από το φως της και μετά έλαμπε. Είναι πολύ σημαντικό. Την αγαπώ απεριόριστα. Τη σέβομαι απεριόριστα, την ευγνωμονώ για τη συνεργασία μας, για αυτή την τόσο σημαντική, που η Λίνα μου έγραψε τραγούδια που πραγματικά αντέξανε στο χρόνο, πώς αλλιώς θα ήταν. Δεν ήταν μόνο συνεργασία, ήταν σφραγίδα. Σχέση ζωής. Αυτό. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ, χαίρομαι που εξακολουθώ να έχω τρακ. Αυτό. Είσαι σπουδαία. Τι να κάνω. Υπέροχη. Είσαι σπουδαία.